Σκηνές από κινηματογραφική ταινία διαδραματίστηκαν χθες το απόγευμα επί της λεωφόρου 28 Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγγελίες που έλαβε η αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 34χρονος ακινητοποιήθηκε από δύο άλλα οχήματα. Ακολούθησε συμπλοκή ανάμεσα στους τρεις οδηγούς, με τα δύο να αποχωρούν και το τρίτο να παραμένει στο σημείο αιμορραγώντας. Περιπολικό που περνούσε από το σημείο λίγα λεπτά αργότερα εντόπισε τον 34χρονο αιμόφυρτο στη θέση του οδηγού. Το ΤΑΕ Λεμεσού, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Γιάννη Σωτηριάδη, διερευνά διάπραξη κακουργήματος, συμπλοκή, μαχαιροφορία, πρόκληση τρόμου, τραυματισμό και επίθεση με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις των θεραπών των ιατρών ότι έφεραν τραύματα σε διάφορα μέλη του σώματός τους από αιχμηρών όργανων. Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα έτυχαν των πρώτων βοηθειών και απολύθηκαν. 34χρονος ο οποίος και κρατήθηκε σε ιδιωτική κλινική. Η δεύτερη περίπτωση πρόκειται επίσης για δύο αδέρφια, 34χρονος και 21χρονος, οι οποίοι επίσης εξετάστηκαν από τους θεράποντες ιατρούς και παρέμειναν στο νοσοκομείο. Ήδη η αστυνομία έχει εξασφαλίσει δύο εντάλματα σύλληψης, αφού διερευνούνται δύο διαφορετικές εκδοχές. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, τα μέλη του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται ο ύποπτος.